Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι εμπλεκόμενοι στον τουρισμό, ώστε η 14η Μαΐου να βρει την Ελλάδα έτοιμη να δεχτεί τους ξένους επισκέπτες που φέτος εκτιμάται πως θα είναι η μισή από το 2019. Οι ελπίδες για μια καλή τουριστική σεζόν κρέμονται από ζητήματα που εκκρεμούν, με βασικότερο όλον τον έγκαιρο εμβολιασμό των 700.000 απασχολούμενων στον κλάδο. Σαφέστατα, η πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος είναι η λύση και όχι μόνο, αν θέλετε, πλέον με βάση την ηλικιακή κατηγορία, αλλά για παράδειγμα με τον εμβολιασμό των κατοίκων των νησιών και όλων των τουριστικών περιοχών. Το στίχημα δεν πρέπει να χαθεί. Ιούνιο, Ιούλιο και βεβαίως Αύγουστο. Αυτοί είναι οι τρεις πιο σημαντικοί μήνες. Ένα πλήθος ζητημάτων μένει να λυθούν, ώστε το ενδιαφέρον των τουριστών να μετατραπεί σε κρατήσεις. Τι θα γίνει με τα τεστ που θα πρέπει να κάνουν για να επιστρέψουν στη χώρα τους όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Ποιες θα είναι οι αλλαγές στα πρωτόκολλα λειτουργίας των ξενοδοχείων που ακόμα συζητούνται. Τι θα γίνει με τον εμβολιασμό των κατοίκων στους τουριστικούς προορισμούς, αλλά και τα ξενοδοχεία καραντίνας. Υπάρχει η ζήτηση για την Ελλάδα, αυτό είναι εμφανές από την αρχή. Αλλά η ζήτηση αυτή έρχεται και με πολλές ερωτήσεις από την πλευρά των καταναλωτών, δηλαδή των τουριστών, προς τους tour operators. Πρέπει να καταγραφούν και άλλοι 10 όροι στα πρωτόκολλα των ξενοδοχείων αφενός, των γραφείων ταξιδίων, της μετακίνησης με τα λεωφορεία μας, των κρουαζιεροπλοίων. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες που ζουν ή επισκέπτονται την Ελλάδα για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικού χτυπήματος. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου, χαρακτήριζε την Ελλάδα ως έναν από τους ασφαλέστερους προορισμούς παγκοσμίως. Όλες οι κινήσεις και οι αποφάσεις μας έχουν ως στόχο το να συνεχίσει η Ελλάδα να διατηρεί το ιστορικό της ως ένας από τους ασφαλέστερους προορισμούς στον κόσμο. Οι απώλειες στον τουρισμό ήδη άρχισαν να καταγράφονται, με τα ξενοδοχεία να παρουσιάζουν πτώση εσόδων για τον Ιανουάριο της τάξης του 74%.